υπενθυμίσω ότι η σημερινή διαβούλευση, την οποία θεωρώ άκουσα συγκεκριμένη, είναι η σειρά μιας μακράς συζήτησης που έχει εξελιχθεί εδώ και χρόνια στα πλαίσια της πολιτιακής κοινωνίας και αρχιτεκτονικούς της φορείς, με κορυφαίες τις στιγμές τις προπέρσινες, όταν όλοι οι τοπικοί φορείς, νοματιακό συμβούλιο τότε, Δήμος Κορυφαίου, επαγγελματικοί και άλλοι σύλλογοι και φορείς της περιοχής μας, είχαμε σχεδόν ομόφωνα δώσει μία σημαντική μάχη για να απορρίψουμε, για να μην αποδεχτούμε αυτά που, όπως σωστά ανέφερε ο Παναγιώτης Ομπελίτης, ανέφερε για την κορυφαία ο τότε φοροταξικός σχεδιασμός. Πρακτικά, για να υπενθυμίσω, τότε για το λιμάνι της Κορύφου επιφυνάσσονταν ο ρόλος ενός πεδίου υποδοχής πλεοναρουσόμενων δραστηριοτήτων του λιμανιού του Πελαιά και του Ασκροπύργου, που θα μεταφερόντουσαν στην Κόρυφο και στο λιμάνι της ως εφεδρεία για αυτά τα μεγάλα λιμάνια που μεγαλοπαίδουν. Με ό,τι αυτό συνέπειε. Είμαστε λοιπόν πλέον αρκετά όρημοι και έχοντας κάνει αυτές τις συζητήσεις, να μιλάμε πάνω σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, στη βάση συγκεκριμένων κατευθύνσεων, και πράγματι αξίζω συγχαρητήρια, γιατί ο Εμπορικός Σύλλογος Κορύφου ακριβώς σε αυτή τη διάσταση και σε αυτή τη βάση βάζει τη σημερινή κουβέντα. Και θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το πρώτο βασικό νέο δεδομένο που υπάρχει σε σχέση με τις παλιότερες συζητήσεις. Έχουμε έναν Δήμο Κορυνθίων ο οποίος είναι δυνατότερος και ισχυρότερος παρά ποτέ. 5 αξιόλογοι Δήμοι του νομού μας συνενώνονται σε μια καινούργια ενότητα με διαφορετικές πια δραστηριότητες και θεσμικές εξουσίες από αυτός που είχε παλιά. Έχουμε και μια περιφέρεια, ένα δεύτερο δηλαδή βαθμό αυτοδιοίκησης, που είναι η δυναμική συσσωμάτωση 5 νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, ισχυρός θεσμός και αυτός. Και άρα το πρώτο μήνυμα που θα πρέπει να φύγει από εδώ είναι ότι καμία επιλογή που αφορά ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, καμία επιλογή που αφορά τα τοπικά χαρακτηριστικά και τις στρατηγικές επιλογές που αφορούν την τοπική κοινωνία, δεν θα περάσει αν δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών φορέων αυτής της κοινωνίας και ειδικά των αυτοδιοικητικών της θεσμών. Το δεύτερο, για να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο, είναι να απαντήσουμε στο ερώτημα τι λιμάνι θέλουμε. Ο Πάνος Ομπελίτης διευκόλυνε πολύ την κουβέντα, βάζοντας τα πραγματικά ουσιαστικά πολιτικά στοιχεία του πώς συνδέεται ο χαρακτήρας ενός λιμανιού με ένα σχέδιο ανάπτυξης ευρύτερης περιοχής και με το χωροταξικό σχεδιασμό για ολόκληρη την περιφέρεια της Πελοποννήσου. Και νομίζω διευκόλυνε, γιατί το ερώτημα τι λιμάνι θέλουμε στην Κόρυφο θα πρέπει να απαντηθεί αφού απαντήσουμε πρώτα το ερώτημα τι ανάπτυξη φέρνουμε στην Κόρυφο και στην Πελοπόννησο. Και εδώ θα με επιτρέψουν να γίνουν και λίγο διαρρητικός. Θα ήταν εύκολη λύση να απαντήσουμε σαφώς και θέλουμε τουριστική ανάπτυξη, αλλά θέλουμε και τουριστικό λιμάνι. Είμαι κατά, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, λογικών και αντιλήψεων που χρησιμοποιούν στερεότυπα από το παρελθόν, έτοιμα κλισέ και συνταγές που εφαρμόστηκαν, αλλά δυστυχώς απέτυχαν. Το λιμάνι δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να είναι η μόνη δράση, κάτι που το θέλουμε, που θα μας φέρει τουρίστες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην περιοχή της τουρισμού, τη Διόρεγα, την επισκέπτονται ετησίως 1.200.000 άνθρωποι πέσει πάνω στις γέφυρες για να δουν και να φωτογραφίσουν το κανάλι. Πόσοι από αυτούς έρχονται στην Κορύφη? Η συνήθις διαδρομή αυτών των ανθρώπων όταν έρχονται από την Αθήνα προς τον Πελοπόννησο είναι να κάνουν παράκαψη και να στρέψουν για την Επίδαυρο. Πρέπει δηλαδή, μιλώντας για το τι ανάπτυξη θέλουμε, αυτό θέλω να πω, να δούμε ολόκληρο το αναπτυξιακό κάδρο της περιοχής μας και της περιφέρειάς μας. Θα σας πω και ένα δεύτερο παράδειγμα. Για κάποιους που ζητούν στην ευρύτερη περιοχή να εκμηδενιστεί η εμπορική δραστηριότητα του λιμανιού ή του ΚΙΑΠ, όπως σωστά ανέφερε ο Υπουργός, ως συμπληρωματική και παράπλευρη δραστηριότητα σχέση με το τουριστικό λιμάνι της Κορύφου. Ξέρετε ποια είναι η μεγάλη πίδα για την έξοδο της χώρας από την κρίση, οι εξαγωγές της. Το 2010 υπήρξε αύξηση των εξαγωγών της χώρας κατά 10,8%, ενώ οι προβλέψεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν γύρω στο 3%. Το Γενάρη μήνα, σε σύγκριση με τον περσινό Γενάρη, έχουμε μία αύξηση των εξαγωγών μας κατά 40%. Από πού προέρχονται αυτές? Κυρίως από μια επαναδραστηριοποίηση δυνάμεων στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση, τη συσκευασία, στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων. Ερώτηση. Μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη που θα αποκλείσει
τη διακίνηση των αρνητικών προϊόντων από τις θαλάσσιες οδούς και μεταφορές της Πελοποννήσου προς την Ευρώπη, εκμυδενίζοντας ή καταργώντας τον εμπορευματικό και εμπορικό χαρακτήρα οποιοδήποτε λιμανιού στην περιφέρεια. Η απάντηση μου είναι σαφώς έγινε ένα λιμάνι όπως και το διατυπώσαμε και τότε, με πρωτεύοντα και κυρία από τον τουριστικό του χαρακτήρα, αλλά σαφώς διασυνδεδεμένο στα πλαίσια ενός ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού με το σύνολο της αναπτυξιακής πολιτικής του Πελοπόννησου. Όπου θα πρέπει να βρούμε το συμπληρωματικό ή εναλλακτικό ρόλο του λιμανιού της Κορίνθου σε σχέση με το λιμάνι της Καλαμάτας, σε σχέση με το λιμάνι της Πάτρας, σε σχέση με τον Πειραιά, σε σχέση με τον Άρη. Και νομίζω και το ξαναθέτουμε να το καταλάβουμε ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός για ολόκληρο το αναπτυξιακό σχέδιο για το οικοσύστημα λιμανιού της Πελοποννήσου είναι το κυρίαρχο εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας για να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που εξυπακούνται στη σημερινή διαβούλευση. Ήδη υπάρχει δέσμευση της Υπουργού Υπεκά της κυρίας Μιμπίλη ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός σε επίπεδο ερετής περιφέρειας θα κινηθεί σε επίπεδο μάλλον περιφέρειας Πελοποννήσου, θα κινηθεί, θα εξειδικευθεί από την ερετή περιφέρεια. Αυτό το θεωρούμε άκρο θετικό και η δέσμευση που μεταφέρω στο όνομα του και του Περιφερειακού κ. Λαρκούλη είναι ότι στην εξειδίκευση ακριβώς του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού εμείς θα συνεργαστούμε με όλες τις τοπικές κοινωνικές δυνάμεις και τους αυτοδιοικητικούς φορείς ώστε να μπορούμε συλλογικά, ενωμένα και με τεκμηριωμένες προτάσεις και αποφάσεις να έχουμε απαντήσεις για τέτοιου είδους ζητήματα που σήμερα συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.